αγιασμένος γέροντας Κλεοπασίλιε. Έλεγε γεμάτος αγάπη και πόνο για μας. Γνωρίζετε άραγε ποια είναι η μητέρα του Κυρίου μας και πόσο αγαπά και πόση η δύναμη και το ελαιός της. Η μητέρα του Κυρίου μας είναι η μητέρα μας, η οποία έχει έλεος για τους φτωχούς, τις χείρες και όλους τους χριστιανούς. Πάντα προσεύχεται στον Χριστό για όλους. Έχετε την εικόνα της Παναγίας μας στο σπίτι σας? Καντήλι μπροστά στην εικόνα της έχετε? Να πάρετε την προστάτηδα και βοηθό μας, τη μητέρα μας που είναι στους ουρανούς και τη γη, να τη βάλετε στα σπίτια σας. Αν θα πάρετε αυτή την προστάτηδα στα σπίτια σας και τις διαβάζετε κάθε πρωί με το καντήλι της αναμένου, τους χαιρετισμούς της και το βράδυ την παράκλησή της, θα την έχετε βοηθό σε όλη τη ζωή σας και τη στιγμή του θανάτου σας και την ημέρα της κρίσης. Γνωρίζετε πόσο θα βοηθήσει η Κυρία Θεοτόκος μας μπροστά στον θρόνο της Αγίας Τριάδας? Αν δεν υπήρχε αυτή, αυτός ο κόσμος θα χανόταν. Ακούστε ένα υπέροχο θαύμα, ένα περιστατικό του Γερμανο-Ιταλικού πολέμου, έξω από την Αίγινα. Στιβαγμένοι εκεί μέσα οι ταλέποροι άνθρωποι, τρομοκρατημένοι από την απερίγραπτη σκληρότητα των Ναζί, προσπαθούσαν να εξυπηρετηθούν στις μετακινήσεις τους με μερικά καΐκια, που ψυχωμένοι δύο παλαιστές καπετάνοι τολμούσαν να τα ταξιδεύουν τις επικίνδυνες εκείνες ημέρες. Το αφηγήθηκε ένας στρατιωτικός γιατρός στη Μητρόπολη Χίου Παντελεήμονα, Φωστίνη, σε μία συζήτηση που είχαν για το μεγαλείο και για τα χαρίσματα με τα οποία έχει πρικιστεί η ελληνική ψυχή από τον δημιουργό της. Είπε λοιπόν τα εξής. Σε έναν από τους φοβερούς βομβαρδισμούς που έκανε η γερμανική αεροπορία στην περιοχή του Πειραιά και του Αργοσαρονικού, χτύπησε και ένα καϊκάκι φορτωμένο με κόσμο που έκανε τη γραμμή Έγινα Πειραιά και αντίστροφα. Εκεί μέσα, στιβαγμένοι οι ταλέποροι άνθρωποι, τρομοκρατημένοι από την απερίγραπτη σκληρότητα των Ναζί, προσπαθούσαν να εξυπηρετηθούν στις μετακινήσεις τους με μερικά καΐκια που ψυχωμένοι δύο παλαιστές καπετάνοι τολμούσαν να τα ταξιδεύουν τις επικίνδυνες εκείνες ημέρες. Εκείνη τη μέρα του 1940, ενώ ένα από τα καϊκάκια είχε πια μπει στα νερά της Αίγινας, έγινε μια αεροπορική επιδρομή από την οποία χτυπήθηκε και το μικρό αυτό πλεούμενο. Οι επιβάτες και το λίγο προσωπικό βρέθηκαν στη θάλασσα, οι περισσότεροι τραυματισμένοι. Αληθινή τραγωδία. Ένας νεαρός Αιγινίτης μέσα σε αυτή την κατάσταση διακρίθηκε πραγματικά για τον ηρωισμό του. Νησιωτόπουλο άφθαστο στο κολύμπι, μενόβγαινε στη θάλασσα και κουβαλώντας έβγαζε και έσωζε στην αχτή τραυματισμένους και άλλους ανθρώπους που δεν ήξεραν κολύμπι. Τους παρέδιδε στο πρόχειρο συνεργείο πρώτων βοηθειών που είχε καταφτάσει στην ακτή, μέσα στο οποίο ήμουν και εγώ μαζί με έναν άλλο χειρουργό και μερικούς νοσοκόμους. Για μια στιγμή πρόσεξα ιδιαίτερα τον νεαρό αυτόν ήρωα και τι να δω. Το χέρι του από τον αγκώνα και κάτω κρεμόταν μισοκομμένο και λουσμένο στο αίμα. Συγκλονισμένος, του είπα ενώ τον έβλεπα να ξαναπέφτει στη θάλασσα για να βοηθήσει και κάποιους άλλους. «Σταμάτησε παιδάκι μου, θα ξεματώσεις. Έλα να σου περιποιηθούμε το χέρι». Και εκείνος, χλωμός από τον κόπο αλλά και την αιμορραγία, απάντησε ενώ ξανάπεφτε στη θάλασσα. «Άφησέ με γιατρέ, για τέτοια είμαστε τώρα. Ο κόσμος χάνεται». Καθώς κολυμπούσε, η θάλασσα γινόταν κόκκινη τριγύρω από το αίμα που έχανε. Έκλαψα και είπα μέσα από τα δάκρυά μου. «Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν να μην βοηθήσεις την Ελλάδα όταν μέσα της κλείνει τέτοιες ψυχές». Όταν γύρισε σέρνοντας στην ακτή έναν ακόμη τραυματία,
Τέλειωσαν πλέον οι δυνάμεις του και μπορέσαμε και ασχοληθήκαμε μαζί του, σώζοντας τον απαράμιλο αυτό σωτήρα ναυαγών. Το περιστατικό αυτό, Μητροπολίτη μου, όσο ζω θα το θυμάμαι πάντα με συγκίνηση. Ο Μητροπολίτης και εκείνος συγκινημένος το απαθανάτησε σε ένα από τα βιβλία του. Βιβλίο εκφράσεις του πνευματικού κόσμου, ουράνια μηνύματα θαυμαστά γεγονότα, από την Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας. Αν ήξεραν οι άνθρωποι τι είναι η Παναγία στη σωτηρία τους και γενικότερα στη ζωή τους, είτε έπιναν νερό, είτε περπατούσαν, είτε οτιδήποτε άλλο έκαναν, όλα αυτά θα τα έκαναν στο όνομα της Παναγίας μας. Η Παναγία μας είναι το γλυκύτερο πρόσωπο και το γλυκύτερο όνομα, όπως και αυτό της μάνας μας. Βλέπετε, ό,τι και αν μας συμβεί, μάνα μου θα πούμε, δεν λέμε πατέρα μου. Όπως και στις δύσκολες στιγμές, δεν θα πούμε τόσο Χριστέ μου, όσο θα πούμε Παναγία μου. Και το λένε ακόμα και άνθρωποι που μέχρι χτες τη βλασφημούσαν. Είναι συνυφασμένη η Παναγία με το είναι μας. Έχουμε σαρκική μητέρα, αλλά έχουμε και πνευματική μητέρα. Όμως δεν χρησιμοποιούμε το όνομα της Παναγίας μας όσο πρέπει. Στο σημείο αυτό, πολύ ωραία λειτουργούν οι Αγιορείτες Πατέρες. Ό,τι και αν τους πεις, εκείνοι θα σου πούν. Αν θέλει Παναγία, αν μας ξημερώσει Παναγία, αν, δηλαδή οι Αγιορείτες Πατέρες είναι περισσότερο Παναγιολάτρες παρά Χριστολάτρες. Και βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι με αυτό δεν παρεξηγείται καθόλου ο Κύριος, διότι όποια λατρεία και τιμή δίνεται στη μητέρα του, αυτή η ίδια λατρεία και αυτή η ίδια τιμή αντανακλάται στο πρόσωπό του. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος που της έδωσε αυτή την έγλη. Ο Χριστός είναι εκείνος που της έδωσε αυτή τη δύναμη. Ο Χριστός είναι εκείνος που της έδωσε αυτή την αξία. Εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.